Ανακοίνωση μετά το πέρα τη ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο επίκεντρο τη οποία βρέθηκε το ζήτημα τη κατασκευή νέου σταθμού διοδείων στη Μέστη, εξέδωσε Περιφερειακός σύμβουλος Θράκης, ο Περιφερειακό Σύμβουλο και μέλο τη Λαϊκή Ισπήρωση Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Χρήστο Τρέλη. Ο Σύμβουλο τάσεται κατά τη κατασκευή νέων σταθμών διοδείων που θα επιβαρύνουν το λαό, αναφέροντα μεταξύ άλλων πω πρόκειται για κοροϊδία και εμπεγμό προ το λαό, στη βάση μια πολιτική χαρατσώματο των πολιτών και τη υπεράσπιση των συμφερόντων των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων. Καταρχήν αυτό που τονίσαμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου αλλά και με την ανακοίνωση την οποία εκδώσαμε σε άλλα εκεί είναι ότι εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε την τακτική των άλλων παρατάξεων και των κομμάτων αυτή τη στιγμή του Ευρωπονόδρομου τα οποία όλα υποκύπτουν, συμβιβάζονται και συμφωνούν στην επιβολή διοντίων στην Εγνατία εδώ και ταυτόχρονα την πώληση της, Εγνα... της, Εγνατίας Οδού σε μονοπωλιακούς ομίλους ή όπως αυτοί το ονομάζουν την αξιοποίηση της Εγνατίας από ιδιώτες στο όνομα το να μπορέσει η χώρα μας να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις. Εμείς θεωρούμε ότι οι κορώνες όλες οι λαϊκίστικες που εκφράστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο για δίθεν λαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στα χαράτσια, δεν συμβιβάζονται με την απόφαση την οποία καταλήξανε να ζητήσουν από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την επιβολή αναλογικών διοδίων στην Αγνατία εδώ και μάλιστα με τη λογική σε αυτή τη φάση να μην κατασκευαστεί, να μην δημιουργηθούν τα διόδια στην περιοχή μέστης, αλλά να δημιουργηθούν διόδια στην περιοχή του Αρδεανίου κοντά, στο, κοντά, στο τελ... κοντά στο των κήπων. Η λαϊκή συσπήρωση επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα διόδια είναι μέρο του πολέμου που έχει εξαπολύσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που από τη μία φορολογούν το λαό και από την άλλη, όταν κατασκευάζουν δρόμου, τον βάζουν να του ξαναπληρώνει από την αρχή διπλά και τριπλά. Συμπληρώνοντα ότι ο λαό έχει δικαίωμα να κινείται σε δωρεάν σύγχρονου και ασφαλεί αυτοκινητόδρομου, γιατί του έχει ήδη πληρώσει και συνεχίζει να του πληρώνει με τα υπέρογκα τέλη κυκλοφορία και του τεράστιου φόρου των καυσίμων. Ή υπάρχει χαράτσι ή δεν υπάρχει χαράτσι. Και το χαράτσι είναι αντιλαϊκό. Άρα να αφήσουν τις κορώνες, να αφήσουν τις αγωνιστικές τους εξάρσεις και ταυτόχρονα να τους υπενθυμίσουμε όλους αυτούς που σήμερα βγαίνουν και μας καλούν δήθεν να μην γίνουν τα μετοπικά στη μέστη αλλά να μπουν τα αναλογικά στην Αγνατία που ήταν το 2014 όταν η προηγούμενη συγκυβέρνηση ψήφισε την ΚΙΑ με την οποία καθιερωνόταν η δημιουργία 13 διοδίων σε όλη την Εγνατία εδώ όταν το πάμε και οι λαϊκές επιτροπές Έξι φορέ μέχρι σήμερα από το 2014 βγήκαμε και διαμαρτυρηθήκαμε στα διόντια να μην κατασκευαστούν άλλα διόντια, να καταργηθούν τα διόντια. Ο λαό μα δεν έχει καμία ανάγκη, καμία υποχρέωση. Θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί σε αυτοκινητόδρομους ασφαλής γιατί αυτός τους έχει χρυσοπληρώσει και δωρεάν χωρίς να επιβαρύνεται με νέο κόστος. Αυτή είναι η δική μας άποψη, αυτή είναι η δική μας τακτική και καλούμε τον κόσμο σε οποιαδήποτε κινητοποίηση αν συμμετέχει να απαιτήσει την κατάργηση εδώ και τώρα των διοντίων των χαρακιών που του επιβάλλονται.